Πού είναι το ευτυχές γεγονός? Λένε πως είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Ένα κουκλί σκέτο, μου είπανε. Δεν βλέπω την ώρα να του δώσω ένα φυλάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Πολύ όμορφος ο μπέμπης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρνη. Μα το λέω αλήθεια. Πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτόν. Ευχαριστώ. Εγώ από την αρχή το έλεγα ότι μοιάζει του παππού του. Του παππού του, μα τι λες καλέ τώρα. Της γιαγιάκας του μοιάζει. Λορέτα, τον έκανες να γελάσει. Τι χαριτωμένο μωρό. Είναι όμορφο αγοράκι. Το πιο όμορφο αγοράκι που έχω δει ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πολύ ευγενικός. Ξέρετε κάτι, έχω ένα παράξενο προαίσθημα πως αυτός ο μικρός δεν θα γίνει μονάχα ένας τυχαίος πιτσιρικάς της γειτονιάς. Α, ναι, μας κολακεύεται. Θέλω να πω, ποιος ξέρει. Μπορεί να έχει μπροστά του ένα πολύ λαμπρό μέλλον ο Μπόμπυρας. Μα και εμείς το ελπίζουμε, μα πού πήγε? Μα ποιος ήταν αυτός τελικά? Δεν έχω ιδέα. Νόμιζα ότι ήταν κάποιος γνωστός. Πήγαινε με θάρρος, Γιώκα μου, και παίξε όσο καλύτερα μπορείς. Εντάξει, μπαμπά. Το υπόσχομαι. Μην ξεχνάς πως μετράνε και άλλα πράγματα σε έναν αγώνα από μια απλή νίκη. Ναι, ναι, το ξέρω αυτό. Το ξέρω καλά. Και μετράει και το πώς αγωνίζεσαι. Είναι εξίσου σημαντικό. Πρέπει να παίζεις τίμια γέ μου με ήθος και πρέπει πάντα να συνεργάζεσαι με τους συμπαίκτες σου, ε? Ευχαριστώ, μπαμπά. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Μπράβο, παιδιά μου! Ωραίο παιχνίδι! Απίθανο παιχνίδι! Πάρα το στρόπι! Πάρα το στρόπι! Δεν παίζουν υπέροχα οι μικροί. Συμφωνείτε, κυρία μου? Μα ναι, τα καταφέρνουν μια χαρά. Είναι ωραίο παιχνίδι. Θα έλεγες ότι έχουν φτερά στα πόδια τους, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Τι λέτε για το μικρό με το νούμερο 4, ξέρετε ποιος είναι? Τον λένε Ρόμπι Ράμπιτ. Είναι καταπληκτικός. Αλήθεια το λέτε? Μα δεν βλέπετε, αλωνίζει όλο το γήπεδο. Μα ρίξτε μια ματιά, είναι σκέτος δυναμίτης. Είναι γιος μου. Είναι γιος σας. Μα πρέπει να είσαστε πολύ περήφανος, κύριε. Πολύ περήφανος. Ο γιος σας έχει πολλά προσόντα. Ταχύτητα, άνεση και μεγάλο πείσμα να νικήσει. Να νικήσει πάση θυσία. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Βέβαια, του αρέσει να κερδίζει τον αγώνα. Μα μονάχα όταν ο ίδιος και φυσικά και οι συμπαίκτες του αξίζουν πραγματικά αυτή τη νίκη. Μη μου το λέτε. Είναι πολύ καλό παιδί. Ποτέ δεν θα επεδίωκε να κερδίσει κάτι με ύπουλο ή πλάγιο τρόπο. Έχει ανεπτυγμένο το αθλητικό πνεύμα, κύριε. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, μωρό μου, Ρόμπι, άκου προσεκτικά εμένα. Λα 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 λα. Μα νομίζω πως και εγώ έπαιζα αυτό ακριβώς. Ακριβώς, χρυσό μου, αυτό ακριβώς έπαιζες κι εσύ. Μα δεν φτάνει μόναχα να χτυπάς τις σωστές νότες. Ναι. Ναι, πρέπει να αισθάνεσαι τη μουσική. Πρέπει να παίζεις με την καρδιά και με τα χέρια. Και ξέρεις γιατί, μωρό μου, η μουσική που βγαίνει από ένα όργανο ανήκει σε όλους. Πρέπει να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Μα δεν είναι υπέροχη? Πώς, δεν κατάλαβα. Δεν είναι αλήθεια κάτι υπέροχο, η μουσική? Ποια μουσική? Η μουσική του πιάνου, η μουσική που γεμίζει τον αέρα γύρω γύρω. Δεν είναι υπέροχη? Α, ναι, πράγματι. Η μουσική δίνει στη ψυχή φτερά, ναι. Όχι, όχι, εννοώ αυτή τη μουσική. Δεν είναι αλήθεια κάτι υπέροχο? Α, ναι, καταπληκτική. Πολύ αισθαντική. Αναρωτιέμαι αν είναι μάλιστα του Φέλιξ Μέντελσον. Μα τι λέτε καλέ, ο Ρόμπι Ράμπιτ είναι που παίζει. Α,
Ο Ρόμπι Ράμπιτ. Ναι, αυτός. Ξέρω τους γονείς του. Ο μικρός Ρόμπι έχει πάρα πολλά χαρίσματα. Χαίρετε. Χαίρομαι που κάνουμε επιτέλους μια εκδρομούλα. Ναι, κι εγώ πολύ. Όταν ο Ρόμπι μεγαλώσει και κάνει δική του οικογένεια, θα είναι δύσκολο να βγαίνουμε όλοι μαζί εκδρομές. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Ο Ρόμπι, δεν ανησυχώ. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Θα τα καταφέρει σε ό,τι κι αν βάλει στο μυαλό του, πίστεψέ με. Για σκέψου όμως, μια μέρα θα μπορούσε να γίνει γιατρός. Ή επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ή ακόμα ένας σπουδαίος δικαστής, αν ήθελε. Ή ακόμα ένας μεγάλος μαέστρος. Όποιος ξέρει. Μα είναι τόσο μικρός ακόμα. Το φαΐ είναι έτοιμο, Ρόμπι μικρέ μου. Μην απομακρύνεσαι πολύ. Μπαμπά, πάθατε τίποτα? Όποιος κι αν είστε, κύριε, μας σώσατε τη ζωή. Και σας χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη. Μα τι σημαίνουν όλα αυτά, Ίσως εγώ μπορέσω να ξεδιαλύνω το μυστήριο. Είναι κανείς εδώ? Ποιος μίλησε? Καλά τα κατάφερες με τον βράχο, Ρόμπι. Μπράβο, ήσουν απίθανος. Σας ευχαριστώ, κύριε. Ο μικρός είναι γρήγορος. Α, μου επιτρέπετε? Πατέ με καρότα. Περίφημο, κυρία μου. Πολύ πολύ νόστιμο. Πιθανόν βέβαια εσείς να μην το ξέρετε, αλλά από τα πολύ παλιά χρόνια το ήσυχο μικρό μας χωριουδάκι έφερε τη βαρύτατη κληρονομιά να δίνει σε όλους εμάς έναν προστάτη ήρωα. Μάλιστα. Έναν ήρωα? Ναι, έναν ήρωα που δουλεύει ακούραστα για να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο και πιο ευτυχισμένο. Α, τώρα θυμήθηκα. Η κληρονομιά μας. Μιλάς για την κληρονομιά μας? Ακριβώς, το κληροδότημα. Μα τι θα πει κληροδότημα? Είναι κάτι που μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη, μικρέ μου. Το δικό μας κληροδότημα είναι δύναμη, καλοσύνη και δικαιοσύνη. Είναι μια γιγάντια ευθύνη. Το πρόσωπο που το έχει πρέπει να τρέχει γρηγορότερα, να πετά ψηλότερα και να δουλεύει ακούραστα για την υπεράσπιση του καλού ενάντια σε όλες τις άλλες δυνάμεις του κόσμου. Στις μέρες μας λοιπόν, αυτή η κληρονομιά έπεσε στους ώμους του Ρόμπι. Το καθήκον του αυτό θα το εκτελεί κάτω από ειδικές συνθήκες και με το όνομα American Ρόμπι. Μη μας παρεξηγήσετε, κύριε. Αναγνωρίζουμε πως μας γίνεται μεγάλη τιμή. Μα μήπως ο μικρούλης μας ο Ρόμπι είναι κάπως μικρός για μια τόσο σοβαρή αποστολή? Όχι, όχι, καθόλου. Χρειαζόμαστε ένα νεαρούλι. Κάποιον γρήγορο και δυνατό. Εξάλλου θα εργάζεται τις πιο τρελές και απίθανες ώρες. Πιστέψτε με, ένας μεγάλος δεν θα τα κατάφερνε ποτέ. Όσο γρήγορα περάσανε τα χρόνια. Πραγματικά. Ξέρεις, μου φαίνεται πως ήταν μόλις χθες, Ρόμπι, που έπαιζε στη γειτονιά με τους μικρούλιδες οι μαθητές σου. Μα ακριβώς εχθές ήταν η μπαμπάκα μου. Αυτό λέω κι εγώ. Να μας θυμάσαι πότε, Ρόμπι, μικρέ μου. Μην ανησυχείς, μαμά. Θα σε θυμάμαι κάθε φορά που θα ακούω όμορφη μουσική ή ένα πουλί να κελαϊδάει. Α, Ρόμπι, δεν ξέρω τι πρέπει να πει ένας πατέρας σε ένα γιο που έχει μια αποστολή σαν τη δικιά σου, εκτός από το να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Είμαστε περήφανοι για σένα, γέννη. Και σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Έλα, μικρέ, ένας ολόκληρος κόσμος είναι γεμάτος προβλήματα και περιμένει εσένα να τον σώσεις. Γεια σας. Ρόμπι. American Ρόμπι. American Ρόμπι.
Ξέρετε, μου άρεσε πολύ το κράνος σας. Είναι ένα πολύ όμορφο κράνος. Παιδιά, ήγουν από εδώ νομίζει πως αυτό είναι κράνος. λοιπόν, κάνεις λάθος, για γιακαδάκι. Αυτό δεν είναι κράνος, είναι κατσαρόλι. Ναι, βέβαια. Τώρα το είδα καλύτερα. Σίγουρα είναι κατσαρόλι. Ένα πανέμορφο κατσαρόλι. Και ξέρεις τι μαγειρεύουν συνήθως ένα κατσαρόλι σαν τούτο εδώ, Σούπα. Σούπα. Βρε ανόητε κοντοστούμπι και κούνελεν. Τη σούπα τη φτιάχνουμε μέσα σε χύτρες. Σε ένα κατσαρόλι σαν και τούτο φτιάχνουμε λαγό στη φάδο. Και ξέρεις κάτι, σκέφτομαι να σου κάνω το τραπέζι μια μέρα. Εμένα. Εσένα και σύντομα. Ζητείτε πιανίστας. Πληροφορίες εντός. Με συγχωρείτε, κύριε. Είδα κατά λάθος την ταμπέλα στη βιτρίνα και... Με συγχωρείτε, κύριε. Είδα κατά λάθος την ταμπέλα που έχετε στη βιτρίνα που λέει ότι χρειάζεστε τις υπηρεσίες ενός έμπειρου πιανίστα. Εντάξει, μικρέ, και εσύ τι ζητάς? Τι ζητάω, μα τη δουλειά. Να, ενδιαφέρομαι να μάθω αν μπορώ να κάνω αίτηση για τη δουλειά. Τέντι, έχω ένα μικρό εδώ που λέει πως παίζει λιγουλάκι πιάνο. Μα αυτό είναι υπέροχο. Ό,τι χρειαζόμασταν. Γεια. Είμαι ο Θόδωρος Πάντα, μα οι φίλοι μου με λένε Τέντι. Ω, και εγώ χαίρομαι, κύριε. Εγώ είμαι ο Ρόμπερτ Ράμπιτ. Γιατί δεν κάθεσαι λοιπόν λιγάκι στο πιάνο, Ρομπέρτο, φίλε μου? Θα φωνάξω την Μπάνι, την τραγουδίστριά μας, και θα ακούσουμε όλοι πως παίζεις. Μπάνι, Μπάνι Οχάρα. Γεια. Είμαι η Μπάνι. Γεια, τι κάνετε, Πολύ καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα που όλοι μας συστηθήκαμε, δεν μας χτυπάς λιγάκι τα πλήκτρα να δούμε τι αξίζεις, Ρομπέρτο? Μπορεί και να με λέτε Ρόμπι. Ωμα, φυσικά. Ναι, δηλαδή, μπράβο, παίζεις πολύ όμορφα. Α, ευχαριστώ. Ναι, δηλαδή προσπάθησε όμως να καταλάβεις τι εννοώ όταν εγώ λέω πως... Τι? Πως εδώ είναι το Pandemonium και όχι το Carnegie Hall. Ναι, φοβάμαι πως δεν σας καταλαβαίνω. Εδώ είναι χοροπηδάδικο, μικρέ. Χοροπηδάδικο? Μα ναι, ξέρεις. Μπαμ, 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 τοντουν, τοντουν, ταμ. Ναι, έτσι περίπου παίζει τον μπάσο. Αχα. Ναι,
πώς το ακούς. Και η μελωδία θα ήταν κάπως σαν... Κουφό! Σούπερ! Ήσουνα καταπληκτικός, κουνελάκο μου! Μα δεν μας το είπες πως ήσουνα και μουζικάντης! Ξέρετε, δεν είχα πρόθεση να σας το κρύψω. Με συγχωρείτε κύριε, αν επιθυμείτε να ακούσετε τον καινούργιο μας πιανίστα το Ρόμπι, θα πρέπει να περιμένετε την βραδινή παράσταση. Και τώρα ξέρετε είναι ακόμα μεσημέρι. Μα γι' αυτό ακριβώς ήρθαμε κι εμείς, μουσιού. Ναι, μουσιού. Ναι, ενδιαφερόμαστε πολύ για την ασφάλεια αυτού του. Πώς το λένε, αυτό το αχούρι. Πανταμόνιου. Μάλιστα. Ενδιαφερόμαστε πολύ για την ασφάλεια αυτού του πανταμόνιου. Νομίζουμε πως χρειάζεται μια καλή ασφάλεια για να μην πάθει κανένα μεγάλο ατύχημα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου συμβεί κάποιο ατύχημα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Θα φροντίσω να το συζητήσω διεξοδικά με τον προσωπικό μου ασφαλιστή. Κοίταξε, δεν κατάλαβες. Μουσιού, βλέπεις, από εδώ και μπρος θα είμαστε οι προσωπικοί σου ασφαλιστές για όλα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και έχουμε και εβδομάδα εκπτώσεων, φίλε. Θα σου κάνουμε φιλική τιμή. Με $500 θα έχει το μαγαζί σου ανέπαφο. Ναι, και όχι λαμπόγιαλο. Κύριε, καλύτερα να πηγαίνετε. Μα δεν πλήρωσες ακόμη το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου. Τώρα. Ησυχάστε, παιδιά. Αν ο Μουσιού από εδώ θέλει να φύγουμε, τότε πρέπει απλώς να φύγουμε. Εξάλλου, νομίζω πως είναι επικίνδυνο να τριγυρνάμε σε μαγαζιά αυτού του... Πότε δεν ξέρεις πότε θα σε έβρει το κακό, Μουσιού. Μπορώ να σου πω κάτι, Ροβέρτο. Βεβαίως. Τι? Στο πιάνο είσαι αλήθεια άπιαστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Έφτασε η στιγμή να σας παρουσιάσω με υπερηφάνεια τη δυνατή, μοντέρνα μουσική του καταπληκτικού δυναμικού συγκροτήματος, η Άσπρη Κούνελ. Γεια σου, κούκλα. Όσες παρακαλώ. Sorry που μπήκα πρόσκλητο. Τι μου κάνετε κακό. Ούτε που μου πέρασε από το μυαλό. Σου μίλησα γιατί μου φάνηκες έτσι αρκετά κουλτουριάρα. Μήπως θα μπορούσες να μου πεις κατά που πέφτει η δημοτική βιβλιοθήκη. Ω, ναι. Είναι ξέρετε. Ακριβώς απέναντι μετά από ένα τετράγωνο. Μετά πρέπει να στρίψετε αριστερά και θα τη βρείτε μπροστά σας. Ουφό. Εσύ εκεί, είσαι ο αρχηγός αυτής της συμμορίας, ε? Ναι, μωρό μου, από το προσώπος. Λοιπόν, αν έχεις την καλοσύνη να τους σταματήσεις. Mm-hmm.
Άσχημη μέρα, Μπάνιμα, η άσπρη κούνελ είναι το συγκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Παίζεις ωραίο πιάνο, φίλε μου, και φαίνεσαι καλό παιδί. Εγώ στη θέση σου όμως θα έψαχνα για μια πιο ασφαλή δουλειά. Μια στιγμή, τι θέλεις να πεις? Εννοώ ότι για το καλό σου θα ήταν προτιμότερο να μην ανακατευθείς με τα τσακάλια. Μάλλον έχουν δίκιο. Θα πρέπει να παρατήσω το μαγαζί μου τελικά. Όχι, Τέντι, δεν έχεις δίκιο. Αν υποχωρήσεις τώρα, θα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια στους φίλους μας. Μετά στους γείτονες και πολύ γρήγορα οι πόλοι μας θα είναι στο έλεος τους, κατάλαβες? Τι μπορούμε να κάνουμε? Α, το βρήκα! Να κάνουμε μια πορεία διαμαρτυρίες. Έτσι θα δουν όλοι πως δεν το βάζουν εύκολα κάτω. Σιγά τώρα, όλοι το ξέρουν πως φοβόμαστε. Γι' αυτό ακριβώς. Αν μας δουν όλους μαζί ενωμένους, θα καταλάβουν ότι δεν είμαστε από εκείνους που φοβούνται. Καταπληκτική ιδέα. Μπορώ να βοηθήσω κι εγώ αν με θέλετε. Μπορώ να φτιάξω πλακάτ με συνθήματα, να κρεμάσω πανό, να μιλήσω στον κόσμο, να κάνω οτιδήποτε μου πείτε. Εντάξει, Μπάνι. Απίθανος ο πιανίστας μας, έτσι. Προσπάθησε να καταλάβεις, Μπάνι, δεν θέλουμε να μπλεχτούμε σε μπελάδες. Κανένας μας δεν θέλει μπελάδες, Έστερ. Μα εμείς είμαστε μικροί και αδύναμοι. Για ποιο λόγο να ασχοληθούν μαζί μας? Έτσι σκεφτόταν και ο Τέντι, αλλά είδατε τι έγινε. Αν έρθουμε στην πορεία, μπορεί να έχουμε μπελάδες. Αν δεν έρθουμε... Και θέλετε να λέγεστε και τσακάλια. Ηλίθιοι, ανίκανοι, ανεύθυνοι. Άσχετοι σαν εσάς δυσφημίζουν το όνομα του κακού. Ακούστε με προσεκτικά, ανεπρόκοποι. Θα πάτε με τις μοτοσυκλέτες σας στην πορεία. Με το συμπάθειο, αφεντικό. Αλλά μου φαίνεται ότι το φιλαράκι από εδώ δεν σου κάνει λιανά το λόγο της πορείας. Όλη η βαβούρα γίνεται για την αφεντιά μας, ξέρεις. Δεν μας πολύ θέλουνε. Και βέβαια το ξέρω, κρατίνε. Τώρα ακούστε με, θα πάτε όλοι στην πορεία με τις μοτοσυκλέτες σας, αλλά στο πίσω μέρος. Το καλό που σας θέλω, μείνετε στο πίσω μέρος της πορείας. Μα αφεντικό, για να τους τρομάξουμε πρέπει να πάμε μπροστά που θα φαινόμαστε. Είπα στο πίσω μέρος, ηλίθιοι. Ο Βόλτον θα δώσει ένα καλό μάθημα σ' όλους αυτούς που τολμάνε να μας αντισταθούν. Ένα μάθημα θα τους μείνει αξέχαστο για πολύ καιρό. Να και κάτι ευχάριστο να πει στο φοιτητικό σου. Για κοίτα και στο τέλος της πορείας. Τι τύπου? Να, εκεί πέρα μερικά τσακάλια έχουν συγκεντρωθεί και ακολουθούν και αυτά την πορεία της δικής μας διαμαρτυρίας. Τι με αυτό? Ένα, φαίνεται ότι τους αδικήσαμε και δεν είναι όλα τα τσακάλια σαν αυτούς τους απέσιους. Ξέρεις, αυτούς που κατέστρεψαν το κλαμπ του Τέντι, το Πανταμόνιο. Φιλαράκο μου, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Είναι τα ίδια μούτρα. Μα δεν είναι καθόλου ευγενική. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό που κάνουν. Θα ρίξω μια ματιά εκεί στο τέλος, Ρόμπι. Μήπως αυτοί απέσοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους φίλους μας. Μάλλον έχεις δίκιο. Δεν φαίνεται να έχουν καλές προθέσεις. Λέω να πάω μια βόλτα προς τα πίσω για να δω τι συμβαίνει. Καλά.
Ποιος ήταν αυτός? Ο American Robbie! Ωστιτό! Ρόμπι, ανησύχησα για σένα. Αγόρι μου, έχασες το καλύτερο. Εννοείς όταν η γέφυρα κουνήθηκε? Κουνήθηκε. Ναι, βλέπεις, ο Φόγκ και εγώ ανησυχήσαμε για εκείνους τους καμικάζι. Έτσι είναι, Τέντι. Κι έτσι πήγα στο τέλος της πορείας για να δω τι σχεδίαζαν. Ξαφνικά όμως τα μάζεψαν και έφυγαν. Και τότε όλοι άρχισαν να ζητοκραυγάζουν. Αυτό έγινε όταν ένας απίθανος ήρωας έσωσε τη γέφυρα από σίγουρο χαμό. Μα τι μου λες? Δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά κάποιος το φούναζε American Robbie. Πω πω. Κι εγώ νόμιζα ότι εγώ ήμουν ο ήρωας της παρέας. Ναι. Πρέπει να σας πούμε ότι δεν είμαστε πιο γενναίοι από εσάς. Ούτε φοβόμαστε λιγότερο τα τσακάλια. Σίγουρα όχι. Και το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως επίσης ότι αν κάποιος από εμάς, οποιοςδήποτε, υποχωρήσει στις απειλές τους ή στο βίαιο φέρσιμό τους, χαθήκαμε! Πρέπει να βρούμε το κουράγιο να μείνουμε ενωμένοι. Και νομίζω ότι το έχουμε το κουράγιο. Σωστά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Με γνωρίζετε όλοι. Και όλοι ξέρετε ότι πάντα προσπαθώ να είμαι σωστός και δίκαιος. Δεν μου αρέσουν οι πελάδες. Όμως το θέμα με τα τσακάλια δεν είναι ένα απλό καυγαδάκι της γειτονιάς. Αυτοί είναι κακοποιοί. Προσπαθούν να καταλάβουν την πόλη, τις ζωές μας και το κάθε τι που υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Το ξέρετε το κέντρο μου, το Πανταμόνιουμ. Έχει καταστραφεί τελείως. Το ισοπαίδωσαν. Πρέπει να παραδεχθώ ότι στην αρχή σκεφτόμουν να τα παρατήσω. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνω. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν τα τσακάλια. Και δεν σκοπεύω να τους το προσφέρω τόσο εύκολα. Θα το ξαναχτίσουμε το Πανταμόνιουμ. Είμαι μαζί σου, Τέντι, αλλά χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, πού θα βρεις τα λεφτά που χρειάζεσαι για να ξαναχτίσεις το κέντρο σας? Να σου πω, λέω να δανειστώ λεφτά από την εφορία. Λίγο χιούμορ δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Θα κάνουμε μια περιοδία με συναυλία σε όλη τη χώρα. Θα παίξουμε παντού. Η Μπάνι ήδη μας έχει κλείσει σε μερικά σπουδαία μέρη, όπως το Grand Canyon και τη Νέα Ορλεάνη. Πηγαίνουμε σε περιοδία μαζί με τους άσπρους κούνελους. Τελικά οι άνθρωποι είναι τελείως αγνώμονες. Τους φέρεσε με τον καλύτερο τρόπο και αυτοί στρέφονται εναντίον σου. Και αυτός ο απέσιος υπτάμενος κούνελος μου έχει μπει για τα καλά στη μύτη. Θα τον κάνω να μου το πληρώσει ακριβά. Ας τον σε εμάς, αφεντικό! Και θα τα κάνει επάνω από το φόβο του. Δεν θα τον φοβήσουμε, απλώς θα τον καταστρέψουμε τελείως. Θα τον εξοντώσουμε. Ωραία ιδέα, αφεντικό. Πετυχημένο σχέδιο. Μόνο που... πώς θα το πετύχουμε αυτό? Αν είχες να κάνεις με ένα άσχετο κουνελάκι που ξεφυτρώνει από το πουθενά, χαλάει όλα σου τα σχέδια και επιπλέον αποδεικνύεται τόσο δυνατό ώστε να κρατήσει μόνο του μια ολόκληρη γέφυρα. Τι θα έκανες? Θα στέλνα το Σούπερμαν για ένα καλό μάθημα. Θα στέλνε το Σούπερμαν? Με δουλεύεις τώρα, Ρότνι? Να του στείλω το James Bond τότε? Όχι. Βρίσκεις τον μεγαλύτερο, τον δυνατότερο, το πιο ισχυρό κτίνος που υπάρχει στον κόσμο και τότε βάζεις να κάνει τη δουλειά για λογαριασμό σου. Αυτός είναι ο Πινκ Πονκ. Ο τύπος που μας χρειάζεται είναι ο Πινκ Πονκ. Πολύ καλά, υπέροχα, Μάρβιν. Πού και πού δουλεύει το μυαλό σου, φίλε μου? Ναι, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι, αφεντικό. Προβληματάκι? Ξέρεις, ο Πινκ Πονκ δεν είναι ένας από τους δικούς μας. Δηλαδή, ταιριάζει πιο πολύ με αυτούς. Για να πούμε κάτι μαύρη αλήθεια, είναι κολλητό του φιλαράκι. Και λοιπόν? Λοιπόν, θα είναι λίγο δύσκολο να του ζητήσουμε να τα βάλει με αυτό το κουνέλι. Είσαι ηλίθιος, Μάρβιν. Δεν πρόκειται να του ζητήσουμε να χτυπηθεί με το κουνέλι. Θα τον υποχρεώσουμε να το κάνει. Πανέξυπνο, παιδικό! Πανέξυπνο! Αλλά πώς θα πετύχει? Εννοείς πως θα το πετύχεις εσύ! Πινκ-πονγκ! Τηλεγράφημα για τον κύριο Πινκ-πονγκ! Α, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Πινκ-πονγκ. Βέβαια, όλοι με φωνάζουν Πινκ ή Πονγκ.
Έχω εδώ, βλέπετε, αυτό το εξαιρετικό επίγον και πολύ σημαντικό τηλεγράφημα για σας, κύριε. Έψαχνα όλο το απόγευμα για να σας βρω. Τηλεγράφημα για μένα? Ναι, ορίστε, σας το διαβάζω. Αγαπητέ Πι, το πάρτι για το συγκρότημα των Άσπρων Κούνελων άλλαξε. Stop! Ο ταχυδρόμος θα σου δείξει το καινούριο μέρος που αποφασίσαμε να συγκεντρωθούμε. Stop! Υπογραφή, Teddy, Buddy, Robbie. Stop! Δεν μπορώ να καταλάβω τι τους ήρθε και άλλαξαν γνώμη για το πάρτι. Τι να σου πω, φίλε μου, κι εγώ ταχυδρόμος είμαι. Μου φαίνεται περίεργο, εννοώ αφού ήταν να συναντηθούμε στο πανταμόνιο, μάλλον σε ό,τι απέμεινε από αυτό. Δεν ήταν σκανδαλώδες αυτό που έκαναν αυτοί οι βάρβαροι σε ένα τόσο συμπαθητικό κεντράκι? Τι λέτε κι εσείς, κύριε? Ήτανε. Ας πηγαίνουμε. Ε, παιδιά, έρχεται ο Ρότνι, βλέπετε? Ναι, και ο γορίλας τον ακολουθεί σαν σκυλάκι. Με συγχωρείς, αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι το μέρος για το αποχαιρετιστήριο πάρτι για τους άσπρους κουνέλους? Μα και βέβαια είμαι, φίλε μου, σίγουρα πράγματα. Το γράφει και μέσα στο τηλεγράφημα, το βλέπεις? Α, πρώτα πρέπει να υπογράψεις. Αυτός είναι ο κανονισμός του ταχυδρομείου μας. Ε, παιδιά, Ολίβη! Εντάξει, πολύ ωραία. Καληνύχτα, κορόιδο! Έλα λοιπόν, Σίδνεϊ! Ώρα να του δίνουμε! Έχουμε να πάμε σε πολλά μέρη για να δείξουμε τη χάρη μας! Έλα, Ρόμπι, αγόρι μου, το ξέρεις ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ναι, το ξέρω, Τέντι. Δεν μπορώ όμως να φύγω χωρίς να μάθω τι συνέβη στον Πιγκ. Μην ανησυχείς, Ρόμπι. Μπορεί να έπλεξε κάπου. Όχι, ο Ρόμπι έχει δίκιο. Ο Πιγκ μας είπε ότι θα ερχόταν οπωσδήποτε στο αποχαιρετιστήριο πάρτι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Μας είπαν ότι είδαν σίγουρα τον Πιγκ να έρχεται σε αυτό το σταθμό με ένα πολύ περίεργο ταχυδρόμο. Και αυτή είναι η χτένα του Πιγκ. Ναι, και αυτή είναι μια υποδερμική σύριγγα. Τι είμαι αυτό? Τι είμαι αυτό? Κάτι πάει στραβά. Η σύριγγα. Και αυτή η μοτοσυκλέτα. Έλα τώρα, Ρόμπι, ας μην το παρατραβάμε το θέμα. Για μια στιγμή, πού πάνε αυτές οι γραμμές, ε? Στην επόμενη πόλη. Και μετά πού? Ε, καλά. Και μετά στην επόμενη της επόμενη. Και ύστερα? Ρόμπι, τι θες να μας πεις? Συνεχίζει και μέχρι το Grand Canyon και φτάνει. Εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουμε κι εμείς, ώστε να είμαστε στην ώρα μας για τη συναυλία μας στην Καταπακτή. Το κέντρο που παίζουμε το λένε Καταπακτή. Α, είναι το πιο μοντέρνο κέντρο σε όλη την περιοχή. Το πιο μοντέρνο κέντρο στην περιοχή, ε. Λοιπόν, τι περιμένουμε τότε? Ξεκινάμε για την Καταπακτή. Και βέβαια, πόσα Grand Canyon νομίζεις ότι υπάρχουν στον κόσμο? Όμως δεν βλέπω πουθενά καμιά πινακίδα για την Καταπακτή. Ναι, βέβαια, σωστά, αλλά αυτή η περιοχή είναι αρκετά μεγάλη. Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι η τύχη μας θα αλλάξει αν πάμε προς τα κάτω στο ποτάμι. Ελάτε λοιπόν, μπείτε όλοι μέσα. Θα σας πρόξω. Εννοώ, θα μας πρόξω. Θα σε βοηθήσω. Όχι, όχι, μπες μέσα. Θα το κάνω εγώ. Ξέρω τον τρόπο. Ο πατέρας μου ήταν στο ναυτικό, ξέρετε. Μα εσύ μας είπες ότι ο μπαμπάς σου ήταν γιατρός. Ναι, βέβαια είναι γιατρός. Είναι γιατρός του ναυτικού. Μην ανησυχείτε, θα πάω από την ξηρά και θα σας συναντήσω πιο κάτω, εκεί που θα κατασκηνώσετε. Θα σας δώσω καμιά ώρα περίπου. Α, καλησπέρα σας, κύριε, και καλώς ορίσατε στην Καταπακτή. Φίλε μου, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Ψάχναμε όλη την περιοχή για να σας βρούμε. Έχετε κλείσει τραπέζι? Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Είμαι μέλος του συγκροτήματος των Άσπρων Κούνελων. Θα εμφανιστούμε εδώ. Α, αν είναι έτσι, περάστε από εδώ. Μπράβο! Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό.
και δεν καταλαβαίνω τι θέλετε από μένα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω πολύ ήπι. Και στα αλήθεια δεν αισθάνομαι καλά εδώ μέσα. Μα είναι πολύ απλό, κοντρούλι φιλαράκο μου. Μας αρέσεις και σε θέλουμε. Αυτό είναι όλο. Θέλουμε να γίνεις μέλος της οργάνωσής μας. Πες μας ό,τι δέχεσαι και θα σε βγάλουμε από αυτή τη δύσκολη θέση. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, φίλοι μου, δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος τύπος για την οργάνωσή σας. Για να σου το πω πιο απλά και ξάστερα, γορίλα, έλα μαζί μας. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να καταστρέψουμε τον Αμερικανό Ρόμπι. Πες μόνο τον ναι και σε βγάζουμε από την παλιέρα σου στο πίκεφι. Αν αρνηθείς όμως, αν αρνηθείς, θα σε κάνουμε δόλωμα για τα ψάρια, παλιοκοντροκέφαλε. Θέλω να βγω από εδώ μέσα, αλήθεια σας το λέω. Αλλά ο Αμερικανό Ρόμπι είναι καλός και δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Δεν μπορώ ποτέ να κάνω κακό σε ένα τόσο καλό παιδί. Τι φλάκας που είναι! Εξαφανίστε τον από τα μάτια μου! Ο τύπος είναι από το συγκρότημα των άσπρων κούνελων, δεν είναι γλυκάς. Και τι όργανο παίζεις, μιξιάρικο καραμούζα? Όχι, εγώ ξέρετε, είμαι χορευτής. Χορεύω κλακέτες. Κλακέτες! Μα δεν έχει χορευτές το συγκρότημα των άσπρων κούνελων. Τι να σου πω, άμα δεν με πιστεύεις, δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα, ξέρεις. Έτσι λες, αν είσαι τόσο καλός χορευτής, για χορέψε λίγο να σε δούμε. Τρελάθηκες, θα βρούμε τον πελά μας με τις εξυπνάδες σου. Έπρεπε να τον παραδώσουμε στο Ρότνι. Ηρέμησε, έτσι κι αλλιώς σε 20 λεπτά θα έχει γίνει στη Φάδο. Αντε μικρέ, δείξε μας τι μπορείς να κάνεις. Κοίτα, ο μικρός δεν είναι και τόσο άσχετο. Ναι, έγινε όμως άφαντος. Αυτό από μέρους σας, δεν ξέρω πώς να σας εκφράσω το, ούτε που μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε για μένα. Ενώ ότι ήμουν χαμένος, ήμουν στα αλήθεια. Θα πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένος. Γιατί δεν έρχεσαι κοντά στη φωτιά να ζεσταθείς και να ξεκουραστείς για λίγα λεπτά? Τι λες? Να ζεσταθώ, όχι, πρέπει να σώσω τους άσπρους κούνελους. Είναι καταπληκτικό συγκρότημα. Και μια και το έφερε η κουβέντα, κυρία μου, δεν υπάρχει φωτιά. Ίσως όμως θα μπορούσατε να ανάψετε μία. Πολύ χαίρομαι που έχετε έτοιμη φωτιά. Βρε παιδιά, σας ψάχνω εδώ και ώρες. Ρόμπι, αγόρι μου, έχασες το καλύτερο. Αν δεν ήταν ο Αμέρικα Ρόμπι, θα είχαμε πάρει όλη την κάτω βόλτα. Θα μας είχε πάρει το ποτάμι. Και θα μας είχε σηκώσει, που λένε. Μα για τι πράγμα μιλάτε, παιδιά, Ίσως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα παρατήσουμε όλα και να γυρίσουμε σπίτι. Μα γιατί? Έλα τώρα, Ρόμπι, αυτή η περιοδία πήγε στραβά από την αρχή.
Ναι, γιατί λες κάτι τέτοιο, Μπάνι? Παραδέχομαι τη δουλειά που μας βρήκε στην καταπακτή δεν πήγε καλά, αλλά τουλάχιστον είμαστε όλοι μαζί. Σωστά, και ας μην ξεχνάμε ότι μας περιμένει μια σίγουρη δουλειά στη Νέα Ορλεάνη. Έχεις δίκιο, τα πράγματα μπορούν να πάνε μόνο στο καλύτερο. Εμπρός λοιπόν όλοι για τη Νέα Ορλεάνη. Ο ιδιοκτήτης είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο κέντρο στο τετράγωνο. Είπε ότι θα το βρίσκαμε αμέσως. Δεν μου λες, Μπάνι, γιατί ακριβώς ψάχνουμε? Για ένα κέντρο. Ένα μέρος που έχει μια μεγάλη ταμπέλα που γράφει «Το γουρούνι και ο βάτραχος». Πρωτότυπο, ε! Δεν είναι εδώ. Κύριε, με συγχωρείτε, κύριε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν εδώ και τώρα δεν είναι πια εδώ. Έγινε άφαντο. Μου δείχνετε το κέντρο το γουρούνι και ο βάτραχος. Αυτό είναι ότι απέμεινε. Ήταν το καλύτερο κέντρο της πόλης. Αχ, όχι. Καταστραφήκαμε. Είμαστε χαμένοι. Το δικό μου κέντρο καταστράφηκε και εσείς είσαστε χαμένοι, ε! Να βλέπετε, κύριε, είμαστε το συγκρότημα των άσπρων κούνελων και πρόκειτο να δούμε... Οι άσπροι κούνελοι, Σνάμπι, Φλάμπι, Νάμπι, Πάπι και Χάπι! Όχι, όχι, Φλίπ, Πιπ, Νιπ, Ντικ και Σκιπ! Όπως και να είναι, λυπάμαι που σας το λέω, φίλοι μου, αλλά φοβάμαι ότι αργήσατε λίγο για τη δουλειά. Η δουλειά σας στο γουρούνι και το βάτραχο έγινε καπνός. Για περίμενε ένα λεπτό. Εννοείς ότι αυτό μόλις τώρα έγινε? Ναι, αργά χθες το βράδυ. Χθες βράδυ? Μόλις είχαμε κλείσει το κέντρο. Το παιδί έβαζε τα ονόματά σας στη βιτρίνα. Εγώ τακτοποιούσα κάτι χαρτιά στο γραφείο μου όταν εμφανίστηκε ένας νυχτερινός ταχυδρόμος με ένα περίεργο μήνυμα ότι έπρεπε να πάω στην άλλη άκρη της πόλης και γρήγορα. Να προσέχεις τους ταχυδρόμους που με περίεργα μηνύματα σε βάζουν να παίρνεις τους δρόμους. Κύριε, μήπως ήταν, δηλαδή, ο ταχυδρόμος, μήπως κατά τύχη, ήταν ένα τσακάλι? Άκου να σου πω, μικρέ, αυτά τα πράγματα δεν μετράνε για μένα. Εννοώ, τι στην ευχή, δεν ξέρω αν κατάλαβες, αλλά για κοίταξέ με, είμαι γουρούνι, καλό ή κακό, αυτό είμαι. Όχι, δεν με καταλάβατε, δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Εννοούσα ότι... Μια και το ανέφερες, ο ταχυδρόμος ήταν τσακάλι. Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Δεν βαριέσαι. Όλοι λυπόμαστε και τώρα ποια είναι τα σχέδιά σου? Να, σκέφτομαι να γίνω πιλότος σε αεροπλάνο. Πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις να πετάς? Λες να μου το ζητήσουν? Κατά πάσα πιθανότητα. Οπωσδήποτε. Τότε θα πάω να σπουδάσω δικηγόρος. Στάσου, σταμάτα. Ποταμόπλοιο, ο παράδεισος, ζητούνται μουσική! Ζητούνται μουσική! Ζητούνται μουσική! Καλά! Για χαρά σε όλους σας! Τι μπορώ να κάνω για να σας εξυπηρετήσω? Θα θέλαμε να ρωτήσουμε σχετικά για τις θέσεις των μουσικών που γράφετε στη βιτρίνα. Βρε, για κοίτα! Είσαστε πολύ τυχεροί! Τα περισσότερα από τα μεγάλα συγκροτήματα παρακαλάνε για αυτή τη θέση, αλλά παρουσιαστήκατε εσείς, παιδιά, και τους εκμηδενήσατε στη στιγμή. Μα μήπως κάνετε κάποιο λάθος, ούτε ακρόαση δεν κάναμε. Έχω ένα προαίσθημα για σας. Προσλαμβάνεστε αμέσως, ξέρετε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να εμφανιστούμε χωρίς να περάσουμε από ακρόαση. Είμαστε οργανωμένο συγκρότημα και θα κερδίσουμε τίμια τη δουλειά γιατί ταξίζουμε. Εντάξει, τι θέλετε, ακρόαση θα την έχετε. Μόνο γρήγορα, δεν θα φάμε όλη μες τη μέρα εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά, όταν σας πω ξεκινάμε. Και ένα και δύο και ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Απίθανο, απίθανο, εσείς είσαστε το κάτι άλλο. Μα δεν αρχίσαμε να παίζουμε ακόμα. Ακού, μικρέ, είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Μπορώ να ξεχωρίσω ένα συγκρότημα από μια νότα. Τη δουλειά την πήρατε. Εντάξει. Να σας έστεινα από βάθρα δύο το ηλιοβασίλεμα. Ωραία, τα πράγματα αρχίζουν να φτιάχνουν. Έτσι είναι. Αν πρόκειται να ανεβοκατεβαίνουμε το ποτάμι συνέχεια, τουλάχιστον να έχουμε κάποιο στυλ. Παιδιά, νομίζω ότι επιτέλους αρχίσει να αλλάζει η τύχη μας. Ατέλη, πάλι παλικάρια μου, ας συμπερθεύουμε με δάφτους. Σας μιλάει ο καπετάνιος. Εδώ το απόσπασμα ξηράς.
Σήκωστε τη σανίδα! Σανίδα σηκώθηκε! Μαζέψτε τα σκοινιά στην Πρίμνη και στην Πλώρη! Μαζεύτηκαν τα σκοινιά Πρίμνης και Πλώρης! Μηχανοστάσιο, ετοιμαστείτε! Μηχανοστάσιο, έτοιμο! Όλοι οι διαθέσιμοι άντρες! Μα τι στην ευχή κάνεις, Ρόντρι, μου λες! Θα ξεκινήσουμε καμιά ώρα, επιτέλους! Εντάξει, Μάρβιν, να του δίνουμε! Έχω την εντύπωση ότι και αυτά τα χαμογελαστά τσακάλια είναι το ίδιο απέσια με τα άλλα που έχουμε γνωρίσει. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους μόνο από την εξωτερική τους εμφάνιση. Μαζί και δύο είμαστε, παιδιά. Παίξτε κάτι πιο χαρούμενο. Εμπρός λοιπόν, τεμπέληδες, κουνηθείτε. Τι περιμένετε? Φρέξτε το καλά, όλο από την Πρίμνη μέχρι την Πλώρη. Θέλω το κατάστρωμα να κολυπάει στη βενζίνη. Δεν μου λες αφεντικό, θα την κάψουμε στα αλήθεια αυτή τη μαούνα. Και βέβαια θα την κάψουμε παμπτά το κέφαλε. Σίγουρα πρέπει να δώσουμε ένα καλό μάθημα σε όποιον τολμήσει ξανά να μας εναντιωθεί. Αν είναι αρκετά χαζός να πάει κόντρα στον παντοδύναμο Βόλτον, τότε πρέπει να είναι έτοιμος για τις συνέπειες. Καταλάβατε? Μαμάκα μου, αγρίεψες τα αλήθεια τούτος. Είναι οι διασήμαντοι ανόητοι που είχαν το θράσος να κάνουν πορεία διαμαρτυρίας εναντίον μας στη γέφυρα του Σαν Φραντσίσκο. Ναι, ηλίθιοι. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι θα βράσουν στο ζουμί τους. Κάνουν οι βλακίες. Εμπρός. Όλοι στη βάρκα. Κάψτε το. Φίλε μου, κανονικά δεν θα σου ζητούσα ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να σπάσεις αυτές τις πόρτες. Ησυχία, άσχετη! Μπουνοκέφαλη! Πρόκειται να κάνω μια ιστορική διακήρυξη! Ήταν το πιο απίθανο και φανταστικό πράγμα που έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου! Θεούλη μου, πόσο χαίρομαι που είσαι με το μέρος μας, American Robbie! Ευτυχώς που ήμουν κοντά σας όταν ξέσπασε η φωτιά! Κι εγώ το λέω, δόξα τω Θεώ! Μα πρέπει να σου πω ότι η φωτιά δεν ξέσπασε από μόνη της! Είμαι σίγουρη ότι την άναψαν επίτηδες! Αυτά τα απέσια τσακάλια! Αν και ξέρω ότι στο Ρόμπιν δεν αρέσουν τα πολλά... Ρόμπι, πού είναι ο Ρόμπι? Λοιπόν, τώρα δεν θα ανησυχούσα και πολύ για το Ρόμπι. Δεν κινδυνεύει ο Ρόμπι. Δεν μιλά σοβαρά? Πλάκα μας κάνει. Α, για ένα λεπτό, παιδιά, για περιμένετε λίγο. Συμβαίνει να ξέρω 2-3 πράγματα για τα κουνέλια. Και σας λέω υπεύθυνα ότι ο Ρόμπι είναι άριστος κολυμβητής. Θέλω να πω ότι το παιδί κολυμπάει σαν δελφίνι. Είναι γεννημένος γι' αυτό. Δεν έπαθε τίποτα, μην ανησυχείτε. Να σας πω, τώρα που θα πάω να εξετάσω αυτή τη μυστηριώδη φωτιά, θα ρίξω μια ματιά τριγύρω για το Ρόμπι, αλλά σας το λέω σίγουρα. Πιστέψτε με, ο μικρός είναι μια χαρά. Ήρθα, ήρθα, νίκησα. Από εδώ και πέρα τα πάντα θα γίνονται με τους δικούς μου κανόνες και θα τους εφαρμόζουμε όταν και όπως μας αρέσει.
Φεύγουμε για τη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, τι ωραία, τι καλά. Τι τραγουδάς, βρε, βλακέντιε. Υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος. Θα κάνουμε αρχή από εκεί και μετά θα κυριαρχήσουμε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία, παιδικόλα. Τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί, πες μου. Θα είμαστε κακοί. Θα κάνουμε τη ζωή αφόρητη για τους πάντες. Θα βασανίσουμε και θα τρομοκρατούμε κόσμο. Θα πούμε ψέματα, θα εξαπατήσουμε και θα κλέψουμε. Και θα τους υποχρεώσουμε όλους να ζουν κάτω από τον έλεγχό μας. Θα κυβερνούμε τη Νέα Υόρκη με σιδερένια ρυθμή. Φανταστικό, αφεντικό, απίθανο σχέδιο. Είμαι μαζί σου ως το τέλος. Θέλω να το ξέρεις αυτό, αλλά... Να, ξέρεις, αναρωτιόμουν και μόνο για πληροφοριακούς λόγους. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, α? Γιατί είμαστε απέσιοι, βλάκα. Είμαστε κακοί. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και όσο διατάζω εγώ, τα πάντα θα γίνονται σύμφωνα με τους δικούς μου κανόνες. Ο Ρόμπι χάθηκε. Χάθηκα. Ρόμπι! Ρόμπι! Αχ, Ρόμπι! Ρόμπι! Πάντα ένα καλό μπάνιο σε φλεγόμενα νερά ανάβει τα αίματα. Ανησυχήσαμε πολύ για σένα, Ρόμπι. Ξέρεις, ένιωθα πολύ άσχημα που φύγαμε και σε αφήσαμε πίσω. Ναι, σίγουρα. Ζητάω συγγνώμη. Μα όχι, όχι. Βγήκα αμέσως μετά από εσάς. Αλήθεια, ήμουν ακριβώς πίσω από τον American Ρόμπι. Γι' αυτό δεν με είδατε. Ευτυχώς. Στην αρχή πήγαινα μια χαρά. Αλλά μετά κατάλαβα ότι εγώ δεν μπορώ να πετάξω σαν εκείνον. Και τότε έπεσα στο ποτάμι. Φοβερό ατύχημα αυτό που συνέβη, ε! Μα δεν ήταν ατύχημα, Ρόμπι. Τα τσακάλια προσπάθησαν να μας σκοτώσουν. Κάτι μου λέει ότι έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Και ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φύγουμε όσο πιο μακριά γίνεται, το συντομότερο δυνατό. Και πού να πάμε? Όπου και να πάμε, τους βρίσκουμε να μας περιμένουν. Να, θα μπορούσαμε να πάμε στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη? Ναι, εκεί αποκλείται να μας βρουν. Είναι μεγάλη πόλη και πάω στοίχημα ότι εκεί θα βρούμε δουλειά και θα κερδίσουμε αρκετά χρήματα για να ξαναχτίσουμε το Pandemonium. Ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι όμως σωστό να φύγουμε και να αφήσουμε ολόκληρη την ευθύνη του αγώνα ενάντια στο κακό στον American Ρόμπι, ε? Δεν θα φύγουμε απλώς, θα το βάλουμε στα πόδια. Μας φαντάζεσαι να παίζουμε σε όλα εκείνα τα απίθανα κέντρα της Νέας Υόρκης? Αχ, ελάτε τώρα, έχουμε υποχρέωση να τους πολεμήσουμε. Μα θα το κάνουμε στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, ναι, θα ήταν υπέροχο. Κοίτα, μ' αρέσει η Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχουμε καθόλου όργανα. Α, μην ανησυχείς, έχω πολλούς γνωστούς στη Νέα Υόρκη που σίγουρα θα μας βοηθήσουν. Τι περιμένουμε, φύγαμε για τη Νέα Υόρκη. Να την προσέχετε πολύ τη μεγάλη πόλη, παιδιά μου. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με αυτούς τους τεντιμπόιδες που κυκλοφορούν τι θα τους συμβεί. Νέα Υόρκη σε 50 μίλια. Πάτε προς τη Νέα Υόρκη, παιδιά. Αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε τη διαδρομή μαζί με ένα φορτίο σοκολάτα, είστε καλοδεχούμενοι. Τέο, αγόρι μου, τι μου γίνεσαι? Μια χαρά, Ed, μια χαρά. Και εσείς πώς τα πάτε εδώ? Τα ξέρεις τώρα, τη χεζιάδη τη είχα πάντα.
τι μπορούμε να κάνουμε για σένα? Για να είμαι ειλικρινής... Κοίταξε να δεις. Ανοίτε στο χέρι μας, θα καθόμασταν όλη μέρα μαζί σας και δεν τα λέγαμε, αλλά ο χρόνος είναι χρήμα που λέει και η παροιμία ζούγκλα, η ζωή μαυτήρι και... Αγώνας για το μεροκάματο. Να σας πω, αν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή... Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε μουσικά όργανα, καταλαβαίνετε, τι θέλω να πω. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Πολύ στεναχωριέμαι με τέτοια πράγματα. Μήπως θα μπορούσατε να μας δανείσετε? Τι έκανε, λέει? Νοικιάσετε. Να μας νοικιάσετε μερικά μουσικά όργανα, ξέρετε, από την εταιρεία σας για να... Αυτό αφορά το τμήμα οργάνων. Ναι, νομίζω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Στο κάτω-κάτω είμαστε όλοι φίλοι, ε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φυσικά θα πρέπει να σας χρεώσουμε κάτι ψηλά για τα όργανα. Φυσικά. Τρία νίκια μπροστά, αυτό ισχύει για όλους τους πελάτες. Και βέβαια είναι τα μεταφορικά, η ασφάλιση και μην ξεχνάμε το φόρο προς τη θέμερης αξίας, ξέρετε. Και για να πούμε την αλήθεια, βγαίνουμε και χαμένοι τελικά. Μαλό, θα τα βρούμε μόλις έχετε τα λεφτά, ελάτε σε εμάς. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Βλέπουμε, γεια σας. Βλέπουμε, μη χάνεστε, μη χάνεστε. Αγαπητοί μου φίλοι, τι μου γινότατε? Είμαστε η Επιτροπή Ιορτεσμού από τις επιχειρήσεις Βόλτον. Μιλήσαμε μαζί στο τηλέφωνο. Α, ναι, και ήταν μια απίθανη συζήτηση, μια πραγματικά μοναδική ανταλλαγή ιδεών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είστε τόσο ευνοϊκά διατεθειμένοι στο σχέδιό μας. Καλά τώρα, αν δεν ήμασταν εμείς διατεθειμένοι. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν. Βέβαια. Θέλουμε να νοικιάσουμε το άγαλμα της ελευθερίας. Το άγαλμα της ελευθερίας. Μόνο για μια μέρα. Μα κύριε. Ναι, ξέρετε, θέλουμε όλα τα ορφανά παιδάκια να νιώσουν τη χαρά να επισκεφθούν το πιο σημαντικό σας μνημείο. Μα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε ένα μνημείο. Πληρώνουμε μετρητά. Δεν είναι τα λεφτά. Θα έχετε την αποκλειστική πώληση popcorn. Νομίζω πως είμαστε σύμφωνοι. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα για τη συνεργασία. Και να μην χανόμαστε έτσι, παιδιά. Αφεντικό, πρέπει να σου πω πως η ιδέα σου αυτή να νοικιάσεις το άγαλμα της ελευθερίας νομίζω ότι είναι το κάτι άλλο, είναι μεγαλοφύης. Δηλαδή, ήμουνα και εγώ όρφανο, γι' αυτό κάτι ξέρω όταν λέω αυτό. Συγκινούμε. Ως συνήθως λες ανοησίες, Ρότμι. Δεν νοικιάζουμε το άγαλμα για τα ορφανά. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το δακρύβρεχτο παραμύθι για να τους κάνουμε όλους να έρθουν να συμπαρασταθούν στο αξιέπαινο έργο μας. Και τότε... Όταν θα τους έχουμε όλους μαζεμένους στο άγαλμα, ακριβώς εκεί που τους θέλουμε, τότε θα θράσουμε. Κατάλαβες τώρα? Μα γιατί μας το κάνουν αυτό, καλέ μπαμπά? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ένα ξέρω μόνο, ότι αυτοί οι τύποι είναι κακοί. Σίγουρα είναι κακοποί. Θεούλη μου, λες να θέλουν να κρατήσουν όλη τη σοκολάτα μας για τον εαυτό τους? Όχι, παιδί μου, δεν το νομίζω. Νομίζω ότι θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τη σοκολάτα μας για να ξεγελάσουν όλο τον κόσμο και ύστερα να τον υποχρεώσουν να κάνει ό,τι θέλουν αυτοί. Μα αυτό είναι τρομερό. Η σοκολάτα υποτίθεται ότι πρέπει να είναι μόνο για διασκέδαση και απόλαυση. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν θα τους αφήσουμε. Πολύ εξυπνάκιδες, αφεντικό, ε! Πήγαινε, πες αυτό το ελάφι ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να φτιάξει σοκολάτα. Πάρα πολύ ατέλειο τη σοκολάτα! Για μας! Δεν νομίζω ότι θα θέλει να το κάνει. Τόσο το χειρότερο για σένα. Για μένα! Γιατί? Αν δεν αρχίσει να μου φτιάχνει σοκολάτα, και εννοώ πολύ, πάρα πολύ σοκολάτα και γρήγορα, θα σου ξεριζώσω τα αυτιά! Ούτε να το σκέφτεσαι, αφεντικό. Το ελάφι και το ελαφάκι του θα φτιάξουν λιχουδιές αμέσως. Υπέροχο! Μα καλά, γιατί είναι τόσο σημαντική η σοκολάτα? Καλή ερώτηση, Ρότνη. Μα πρώτα πες μου, σ' αρέσει η σοκολάτα? Βέβαια. Μ' αρέσει να τρώω που και που καμία. Και εσύ κι όλοι οι άλλοι. Όλος ο κόσμος καταβροχθίζει σοκολάτα. Και όποιος ελέγχει τη σοκολάτα, ελέγχει τα πάντα. Είσαι το κάτι άλλο, αφεντικό. Αλήθεια στο λέω. Ο δρόμος της εξουσίας είναι στρωμένος με σοκολάτα. Όσοι έρθουν στο άγαλμα της ελευθερίας μπορεί να πάρουν κανένα κομματάκι από τη σοκολάτα του ελαφιού. Αλλά όσοι δεν έρθουν, ούτε ψίχουλο. Κατάλαβα. Θα ενθαρρύνουμε την εθελοντική προσέλευση. Καλή ερώτηση, Ρόντνη. Πολύ καλή. Σήμερα η σοκολάτα, αύριο όλοι οι φίλοι. Μέσα δίνεται δωρεάν σοκολάτα. Έλα λοιπόν,
Λοιπόν, Ρόμπι, δεν θα μπούμε ποτέ στο άγαλμα αν δεν βιαστούμε. Ναι, καλά, ξέρεις, είναι τόσο ωραία μέρα. Μπάνι, γιατί δεν μένουμε εδώ έξω για λίγο, θα μπούμε μέσα αργότερα. Μην είσαι ανόητος, τότε θα έχει πιο πολύ κόσμο. Προσοχή, προσοχή! Σας μιλάω, Βόλτον! Άρχοντας της καταστροφής, πρίγκιπας της δύναμης, είμαι στα αλήθεια πάρα πολύ ευτυχισμένος που σας φιλοξενώ σήμερα. Όλοι όσοι από εσάς αποφασίσατε να με ακολουθήσετε στη μεγάλη μου εκστρατεία, καλώς ήλθατε! Είμαστε ειλικρινά χαρούμενοι για τη σοφή απόφασή σας. Όσο για εσάς τους άλλους, που για κάποιο τρελό και ακατανόητο λόγο τολμάτε να εναντιώνεστε σε μένα, θα σας ανατινάξω σε μικρά κομματάκια. Όλους σας! Όλους σας! Θα εναστιεύομαι! Έχω τη δύναμη να το κάνω! Βρε, για κοίτα! Αυτός δεν είναι ο ηρωικός κούνελος της γέφυρας του Σαν Φραντσίσκο! Το περίμενα ότι από κάπου θα ξεφύτρωνε σαν μανιτάρι μετά από βροχή! Σε παρακαλώ, όποιος κι αν είσαι, μην κάνεις καμιά τρέλα με όλα αυτά τα εκρηκτικά! Τρέλα! Εγώ δεν κάνω ποτέ τρέλες! Μηδαμινό πλάσμα! Και όσο για το ποιος είμαι, σας το λέω μια φορά και για πάντα, ότι εγώ είμαι η δύναμη, εγώ είμαι η εξουσία, εγώ είμαι η ανώτατη ενέργεια που κυριαρχεί στα πάντα, σε ό,τι υπάρχει, σε αυτή τη γη, πάνω κάτω και γύρω από τους πλανήτες. Δεν θα ήθελα, ξέρεις, να κάνω κομματάκια το άγαλμα της ελευθερίας και μαζί του όλους τους επισκέπτες του μια τέτοια μέρα. Αμφιβάλλω αν θα μπορέσεις να το συναρμολογήσεις ξανά με τα άχρηστα κολπάκια σου. Δεν συμφωνείς κι εσύ? Άκουσε, σε παρακαλώ, πες μου τι θέλεις και αν μπορώ θα το κάνω. Και βέβαια θα το κάνεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Και θα σου πω τι θέλω ακριβώς. Τώρα αμέσως θα κάνεις μια από αυτές τις εντυπωσιακές πτήσεις σου γύρω από την κυρία ελευθερία μας. Και θα κάνεις μια μικρή ανακοίνωση ακριβώς όπως σου τη λέω. Γιατί αλλιώς, σάρεις! Το πνεύμα του Βόλτον ζει. Τα τσακάλια κάτω από τη φωτισμένη καθοδήγηση του σεβαστού τους αρχηγού βρίσκονται τώρα στην εξουσία. Οι διαταγές τους θα είναι νόμος. Αλλιώς σας περιμένει το χάος. Ω, Θεέ μου, κάτι μου θυμίζει αυτό. Δείξτε υπακοή και θα έχετε όλη την ησυχία σας. Αντισταθείτε και θα υποστείτε την υπέρτατη τιμωρία. Όσοι συνεργαστείτε, μπορεί και να ανταμυφθείτε. Να ανταμυφθείτε με ένα ή δύο κομματάκια σοκολάτα. Ξυπνάκια! Τι κάνεις εδώ έξω τέτοια ώρα? Απλώς χαζεύω. Το αγοράκι μας από εδώ απλώς χαζεύει. Για να δούμε την ταυτότητά σου, σκυλόφατσα. Σωστά, αυτός είναι. Ο Μούργος. Εντάξει, δίνε του τώρα από εδώ κουτάβι. Θα μου δώσετε λίγη σοκολάτα. Θα σου δώσω ένα μπερεντάκι. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο αρχηγός. Ναι, είναι λίγο νευρικός τώρα τελευταία. Νευρικός? Είναι τόσο πολύ ευερέθιστος το τελευταίο καιρό που μια λέξη μονάχα δεν μπορούσε να τον κάνει να πατήσει το μοχλό της καταστροφής. Κυρία μου, ήρθα για τη συνεισφορά σας στο Ταμείο Ασφάλειας και Υπακοής.
ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Υπακοή! Γαργαλίστε με να γελάσω! Και όσο για ασφάλεια, ποια ασφάλεια! Δεν έχουμε ασφάλεια! Ποιος μας προστατεύει από αλήτες σαν εσάς! Δεν είναι δικό μου πρόβλημα, κυρά μου. Εγώ είμαι ένας απλός εισπράκτορας. Τη δουλειά μου κάνω. Τότε, όταν εσύ και οι άλλοι ηλίθιοι αρχίσετε να μας προστατεύετε, τότε θα αρχίσετε και να εισπράτετε. Μέχρι τότε, δίνε του αφαβρός μου! Μα ελάτε τώρα, ένα αστείο ήταν. Δηλαδή τι είμαστε, θηριό? Πίσω γρήγορα! Αρχηγείο του Γήπα Βόλτον. Θέλουμε να δούμε το ελάφι. Ούτε να το συζητάς! Θέλουμε να τον δούμε τώρα! Δεν θα τον δεις ούτε στον ύπνο σου! Γι' αυτό μην κάνεις όνειρα, τρελά! Το καλό που σου θέλω, φίλε μου, άνοιξέ μας, γιατί αλλιώς θα... Κόλλο! Μία κουβέντα είπαμε, βρε παιδιά! Πιστέψτε μας, δεν θα τους δίναμε με τίποτα σοκολάτα. Ούτε σταγόνα. Μα το ξέρουμε. Απείλησαν ότι θα μας έλειωναν και μας. Αλλά ο μπαμπάς τους είπε τι να πάνε να κάνουν. Εντάξει τώρα, είσαστε ασφαλείς. Δεν θα αφήσουμε αυτό το βρωμογύπα να σας πειράξει ξανά. Δεν εισπράτετε χρήματα. Δεν εφαρμόζετε τους νόμους μου. Δεν μπορείτε να τιμωρήσετε αυτούς που αντιστέκονται ανοιχτά. Φάρμα, σοφλήσατε. Εγώ νύπτω τα σχήρες μου για σας! Ξέρω όμως τι συμβαίνει! Όλα τα ξέρω! Νομίζετε ότι δεν το έχω καταλάβει? Όλοι λένε, ο Αμέρικαν Ρόμπι θα μας σώσει! Αυτός είναι ο ήρωάς μας! Σιγά τα λάχανα! Αν είναι τόσο μεγάλος ήρωας όπως λένε, πού είναι τώρα, για πέστε μου! Πού είναι ο μεγάλος ήρωας? Αφεντικό! Τι πάει να πει αφεντικό? Να, δεν είναι μόνο το να παρουσιαστεί. Βλέπεις, ο τύπος είναι δημοφιλής αφεντικό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι αγαπητός. Κατάλαβες? Και λοιπόν? Λοιπόν, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, ο κόσμος δεν νιώθει ακριβώς έτσι για σένα, κατάλαβες? Για μένα? Για μας. Δεν νιώθουν ακριβώς έτσι για μας. Ώστε έτσι προδότη, πουλημένε, παλιοτσακάλι. Ώστε έγινες ένα με αυτούς, Πήγες με το μέρος τους, συχαμένε! Εμπρός λοιπόν, πήγαινε με αυτούς! Θα σου δείξω εγώ, θα δείξω σ' όλους σας! Θα τον σκοτώσω, θα τον εξαφανίσω αυτό το κούνελο! Κρά! Γιατί τώρα μου την έδωσε! Θα τραβήξω το μοχλό της καταστροφή! Λυπάμαι πάρα πολύ. Επειδή δεν ήθελες να μπεις μέσα στο γέρικο ταξί μου? Ξέρεις τι θέλω να πω. Μου είπες τρέχα γρηγορότερα, πέτα ψηλότερα, δούλεψε σκληρότερα για το καλό. Ακριβώς αυτά είπα. Έπρεπε να συνεχίσω την παράδοση. Απέτυχα. Κάνεις λάθος, μεγάλο λάθος. Δεν απέτυχες. Πρέπει να παραδεχθώ ότι δεν νίκησες το γήπα, αλλά έσωσες ανθρώπινες ζωές. Ναι, το έβαλα στα πόδια. Είχες καμιά άλλη επιλογή? Όχι βέβαια. Εγκατέλειψα τους φίλους μου. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, Ρόμπι. Τα πράγματα δεν έρχονται πάντα εύκολα και ευχάριστα στη ζωή. Μπορεί ο γήπας να κέρδισε σε αυτό το σκληρό παιχνίδι της εξουσίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο American Ρόμπι έχασε. Ο American Ρόμπι. Όλοι οι φίλοι μου εξαρτώνται από μένα. Τους απογοήτευσα. Και τώρα με αυτό το μοχλό της καταστροφής μπορεί να μας καταστρέψει όλους. Απέτυχα. Κάνεις λάθος. Στη γέφυρα και στο ποταμόπλιο πέτυχες, Ρόμπι. Δεν μπορείς να κερδίσεις πάντα. Εξάλλου, μου φαίνεται ότι ίσως ήρθε η ώρα για να χρησιμοποιήσεις τους καταράκτες της δικής σου ενέργειας. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Α, δικό σου πρόβλημα, αγόρι μου. Εσύ είσαι ο American Ρόμπι. Εγώ είμαι ένας απλός ταξιτζής που προσπαθεί να βγάλει το ψωμί του. Εδώ κατεβαίνεις. Σε ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι να βοηθάω τους φίλους. Σε ευχαριστώ πολύ. Επισκεφτείτε τους ιδηλιακούς καταράκτες του Νιαγάρα. Τους καταράκτες της δικής του ενέργειας. Αυτό είναι! Θα σε νικήσω, Βόλτον.
Ναι, θα σε νικήσω μια για πάντα. Θα σου αφαιρέσω οριστικά κάθε δύναμη. Θα γίνεις ανίσχυρος. Θα σταματήσω το νερό που γυρίζει τις τουρμπίνες που παράγουν ενέργεια. Κι έτσι δεν θα υπάρχει ρεύμα σε ολόκληρη την πόλη. Αυτή τη φορά ήρθε το τέλος σου, Βόλτον. Ήρθε το τέλος σου. Πω, γιατί ο American Robbie έριξε στο σκοτάδι ολόκληρη την πόλη, παιδιά! Μα για να βάλει τέλος τα σκοτεινά σχέδια του Βόλτου. American Robbie! American Robbie! Μπορείς να με ακούσεις! Σ' ακούω! Προσπάθησε να κρατηθείς! Όχι, άκουσέ με! Σε παρακαλώ! Εσύ κάνε το καθήκον σου! Μα ναι, κουνελάκι μου! Κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις! Φόρτω στα πόδια όπως ακριβώς έκανες! Στο άγαλμα της ελευθερίας! Αξιολείπει το πλάσμα! Πίστεψες τα αλήθεια ότι θα αντιστεκόσουν στη δύναμη του Βόλτον! Ή τον ακούσα, American Robbie! Κανενός η ζωή δεν αξίζει τίποτα όσο είναι αυτό στην εξουσία. Εμείς το ξέρουμε καλά αυτό. Είναι κακός, American Robbie. Μην αφήσεις να υποφέρουν κι άλλοι όπως υποφέραμε εμείς. Κάντο, Robbie. Κάντο. Μην είσαι χαζός, κουνελάκι μου. Νομίζεις ότι μπορούν να εκτιμήσουν αυτό που κάνεις για αυτούς? Και βέβαια όχι. Νομίζεις ότι θα σου δώσουν την εκτίμηση και το σεβασμό που ταιριάζει σε ένα ανώτερο πλάσμα σαν εσένα? Κρά! Και πάλι όχι. Αλλά κοίτα εδώ, αν ενωθούμε θα είμαστε τέλειο ζευγάρι. Το ξέρεις ότι είμαστε, εσύ και εγώ. Κρά! Θα μπορούσαμε να κυβερνήσουμε τον κόσμο. Θα γίνουμε πλούσιοι και δυνατοί. Σκέψου το, μόνο σκέψου το. Ποιος θα μπορεί τότε να μας σταματήσει? Σχεδόν όλοι σατανικόπουλοι. Ρόμπι. Ευχαριστώ, Ρόμπι. Ρόμπι, Πιγκ, θέλω να σας πω ότι είσαστε δύο από τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Μια στιγμή είδε κανείς τον American Ρόμπι. Νάτος, εκεί πάνω. Πολύ μακριά, μόλις που διακρίνεται εκεί ψηλά. Ναι, μόλις που φαίνεται. Κοίτα, τι ήρωας, παιδιά. Κοιτάξτε. Κοίτα, κάνει μια στροφή.
ζωντανός τύπος, όπως και εσύ, Ρόμπι μου. Είσαι πολύ καλό κορίτσι, Μπάνι. Στο καλό! Αντίο, Αμερικάν Ρόμπι! Να μας ξανάρθεις!